Ήταν ατόπεζα ρε, ήταν ατόπεζα στη winmasters.com.cy. Νου τώρα την πάσα του Καρλάο που έπαιξε έξοχα με πλάτη και πήρε την μπάλα και πλάσαρε με εξωτερικό φάλτσο. Αυτή είναι η πρώτη φάση στον αγώνα σε μια γρήγορη επιθετική προσπάθεια της Νέας Σαλαμίνας. Στα πρώτα ήταν περισσότερο δίπλα του Σωτηρίου, τώρα έχει ανεβεί περισσότερο. Ο Πεχλιβάνης με προϋποθέσεις Ολυμπιακός πήκε στην αντίπαλη περιοχή, πάει να τριμπλάρει, τον Καρό έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Κύρεφ. Να λοιπόν η απάντηση στην ευκαιρία της Νέας Σαλαμίνας από πλευράς Ολυμπιακού. Θα το αφήσουμε για μετά για την εκτέλεση φάουλ εδώ. Βεβαίως, εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Καρό έκανε την κεφαλιά, ο Καρλάο κινήθηκε στην πορεία της μπάλας, απομακρύθηκε από τον Ζιάμπαρη μπάλα. Ο Καρλάο και ο Λουτούος αλλαγή, η Νέα Σαλαμίνα πήρε 16 βαθμούς. Ο Τριμπό φεύγει στην πλάτη και κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Οι φάσεις διαδέχονται η μια την άλλη, ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ο Ρέινολτς κέρδισε, ο Πόλιανετς. Έγινε η κεφαλιά πάνω από την εστία του Χίτη, από τον Καρό. Ο Νούρ εκτέλεσε. Ο Καρλάο προς τα πίσω από κοντά, μεγάλη ευκαιρία από τον Καρό. Κόρνερ στο 25ο λεπτό μέσα από μια στιμένη φάση. Η Νέα Σαλαμίνα απείλησε. Γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Μικελίτο. Ζητά ο Καπαρτής στον κενοχώρο και παίρνει την μπάλα και πάει απέναντι από τον Κύρεφ και τον πλασάρει. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη ευκαιρία στον αγώνα. Εδώ από τον Μικελίτο αρχίζει η φάση, κάθε την πάσα στον Καπαρτή απέναντι από τον Κύρεφ, αδύναμο το πλασέ, απλώνει τα χέρια και καταφέρνει να αποκρούσει, ξεκάθαρη ευκαιρία χαμένη. Θα επιχειρήσει να δούμε ποιος, ο Καρλάο στο δοκάρι μπάλα, παρολίγο να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φάση για Σαλαμίνα. Με τον Καρλάο από τόσο μακριά να στέλνει με δύναμη την μπάλα να καταλήξει στο δοκάρι. Και τον Ολυμπιακό να βγάζει αντεπίθεση, τον Πολίτσι να ψάχνει τον Καπαρτί. Κέρδισε την μπάλα, έπεσε κάτω. Εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ από τον Καρλάο. Με το μέσα του ποδιού. Ο Σωτηρίου μπήκε στην φάση, κέρδισε καθαρά την μπάλα. Και από πολύ μακριά έκανε το σούτ, έπεσε ο Κύρεφ, η μπάλα κατέληξε έξω. Πολιανέτς. Κάτσε στην κατοχή του την μπάλα. Πέρασε ο Νταβίτ Πολιανέτς, έδωσε στον Καρλάο, έτοιμος για το σουτ, το κάνει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 7ο γκολ στο πρωτάθλημα του Καρλάο, δίνει και πάλι τη λύση στη Νέα Σαλαμίνα, 0-1 στο 61ο λεπτό. Εδώ δίνεται η πάσα, νομίζω είναι καλυμμένος, κάνει αμέσως το σουτ και στέλνει την μπάλα στην γωνία, σημειώνοντας το 1-0. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, γύρισε απέναντι. Προς τα πίσω ο Κάστρο πάνω στον Κύρεφ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 67ο λεπτό. Το γύρισμα από τον Καπαρτή. Κεφαλιά στη συνέχεια. Ο Κάστρο μέσα στην περιοχή έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα μόλις εξωκόντραρε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 87ο λεπτό. Πέρασε ο Σαθάς. Είναι 2 εναντίον 2. 3 τώρα εναντίον 2. Η πάσα για τον Κορέα αμέσως τον Σαθά. Απέναντι από την εστία θα κάνει το σουτ και χάνει η μοναδική ευκαιρία ο Σαθάς, η αλλαγή του Σάβα Πουρσαϊτίδη. Ο Πεχλιβάνης, ο Σεργίου, κερδίζει την μπάλα ο Καρλάο. Κάνει μια αριστοτεχνική τρίπλα έξω από την περιοχή, έτοιμος για το σουτ, θα το κάνει και θα πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ. Θα βάλει την σφραγίδα του για ακόμα μια φορά σε αυτό το παιχνίδι. Αυτός ο εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, αυτός ο μεγάλος center for με 10 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Έχει σφυρίξει ήδη την λήξη ο Βασίλης ο Δημητρίου. Ήταν η τελευταία φάση στον αγώνα. Δείγμα της μεγάλης κλάσης αυτού του παιχταρά. Δείτε τον, απολαύστε τον. Με μια προπόνηση ήρθε σε αυτόν τον αγώνα και στο 95ο λεπτό σημείωσε αυτό το εκπληκτικό γκολ. Ήταν ατόπεζα ρε, ήταν ατόπεζα στη winmasters.com.cy.